καταπτώσεις βράχων, πρωτοφανείς κατολισθήσεις, κατάρρευση κτηρίων. Τα φαινόμενα που παρατηρούνται το φετινό χειμώνα στην Κρήτη έχουν προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες. Οι αρχές της Κρήτης αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν πιθανά νέα φαινόμενα. Στην περιοχή των Σφακίων, όπου χωριά είναι χτισμένα στους πρόποδες των βουνών, μετά και την αποκόλληση βράχου που κατέστρεψε τμήμα σπιτιού ηλικιωμένης, ο προβληματισμός είναι έντονος. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για ένα καθαρά φυσικό φαινόμενο, το οποίο έχει κυρίως να κάνει με τη βροχή και πιθανότατα και με τους κεραυνούς της προηγούμενης ημέρας. Δυστυχώς δεν θα λέγα εγώ ότι η φύση εκδικείται, αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορεί κανείς, κυρία Σαλαπάτα, ασφαλώς να αποκλείσει ένα τέτοιο δεχόμενο. Ειδικότερα στο σημείο, αλλά και γενικότερα στα Σφακιά. Τα Σφακιά είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, μια περιοχή που έχει ένα ανάγλυφο δύσκολο, και όταν βλέπουμε τέτοια γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν μπορεί κανείς να τα αποκλείσει. Εξίσου έντονη είναι η ανησυχία για τις καταπτώσεις βράχων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού. Είχαμε και στο επαρχιακό δίκτυο, μπαίνοντας προς Ασκήφου στο ρέμα προς Σφακιά, την πτώση ενός μεγάλου βράχου, το οποίο και είχε καταλάβει το ένα ρέμα κυκλοφορίας. Στην περιοχή του Σταλού έφτασε σήμερα συνεργείο Εταιρείας Γεωλογικών Μελετών από την Αθήνα, που ανέλαβε να διερευνήσει την επικινδυνότητα της πλαγιάς. Κάνουμε τη δειγματοληψία για τις καθολισθήσεις σε αυτή την περιοχή και στο Σταλό. Ο καιρός δεν βοηθάει οπωσδήποτε. Δεν βοηθάει και δεν βοηθάει και την κατάσταση γενικώς στην περιοχή. Βάζουμε την καροταρία μέσα, κάνουμε τη διάτρηση και βγάζουμε το υπέδαφος όπως είναι μέσα. Τη δειγματοληψία. Ξεκινάμε από το 0 και πάμε μέχρι τα 20, τώρα όσο ζητάει 25, πώς θα πάει η γεώτρηση, όσο θα γυρέψει ο μελετητής. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι ορατός ο κίνδυνος υποχώρησης του εδάφους με πιθανή παράσυρση ακόμη και κατοικιών. Αύριο το γεωτρύπανο θα μεταφερθεί στην Εθνική Οδό, όπου παραμένει κλειστή εξαιτίας άλλης μεγάλης κατολίσθησης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι έτσι γενικά επικίνδυνο και ότι γεωλογικά θέλει μία προσοχή. Πρόκειται για επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Χανίων. Την ίδια στιγμή, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις απειλούν και τα ετοιμόρροπα κτίσματα. Το πρόβλημα ανέδειξε η χθεσινή κατάρρευση οροφής παλιού νεοκλασικού στην Οδό Νεάρχου. Καταρχάς, είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν έχουμε θύματα. Και αυτό γιατί έπεσε κομμάτι που δεν είναι στη μεριά του δρόμου. Το βλέπω, είναι χρόνια το πρόβλημα το διπλανό κτίριο. Και το οποίο απλά απεικονίζει την κατάσταση που υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης. Μηχανικοί και γεωλόγοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των υψηλών βροχομετρικών και σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων ή έλλειψης στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.